Θέμα, στο τουρνουά της Αγίας Νάπας, το οποίο χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, θα μας τα πει καλύτερα ο φίλος εκ των διοργανωτών από την Soccer World Cyprus, ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Κάθε χρόνο μεγαλώνει αυτό το τουρνουά, τίνει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, μπορούμε να το πούμε αυτό. Εντάξει, αν λάβει κανένας υπόψη το μέγεθος του νησιού μας. Σε αναλογία πάντοτε, έτσι. Σε αναλογία πάντοτε, τότε εύκολα μπορεί να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Ας μην ξεχνούμε ότι στο τουρνουά μας κατευθύνουν κάθε χρόνο από όλες τις μεριές της Κύπρου ομάδες και παιδιά. Είναι ένα τουρνουά που έχει καταφέρει να ενώσει σε εισαγωγικά το νησί μας ποδοσφαιρικά. Αφού συμμετέχουν τόσο ιδιωτικές ακαδημίες όσο και ομάδες από την επίσημη ομοσπονδία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, και γενικά είμαστε σε πάρα πολλά ευχάριστη θέση και νιώθουμε περήφανοι, γιατί πραγματικά κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η στήριξη και αγάπη από όλα τα σωματεία, από όλες τις ομάδες της ιδιωτικής κοινή. Η ενημέρωση προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι ακαδημίες της Κύπρου, ιδιωτικά σωματεία, θα λάβουν μέρος στο φετινό τουρνουά. Μια μεγάλη επιτυχία νομίζω. 14η συνεχόμενη χρονιά πάτε μόνο μπροστά, δεν βλέπετε μπροστά πίσω. Εντάξει, το γεγονός ότι πάμε μπροστά δεν είναι αποκλειστική η δική μας ευθύνη. Έχω πει και προηγουμένως ότι η στήριξη που τη χάνει αυτός ο θεσμός από όλους όσους εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο στο νησί μας, ειδικά όσον αφορά τις υποδομές και τις ακαδημίες, είναι τόσο μεγάλη που για μας είναι μασωθεί πραγματικά κάθε χρόνο μπροστά, ούτως ώστε να έχουμε κάθε χρόνο μεγαλύτερη επιτυχία. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο πέραν των ομάδων που συμμετέχουν εμπλέκονται και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι βοηθούν στην όλη διοργάνωση, όπως οι εθελοντές διαιτητές, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, πάρα πολλοί φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, αλλά φέτος ειδικά έχουμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, θεωρώ εγώ, με δύο ιδιωτικά σχολεία, όπως είναι το Pascal English School και το Πανεπιστήμιο Ιούκλαν στην περιοχή της Λάρνακας, με τους οποίους ξεκινήσαμε μια συνεργασία όσον αφορά τον εθελοντισμό, πάνω στον οποίο θα βασιστούμε και φέτος για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέρος των διοργανωτών και μέσω της εκπομπής σας, γιατί χωρίς τον εθελοντισμό, χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξη ανθρώπων που να στελεχώσουν τα γήπεδα, διότι αντιλαμβάνεστε σε ένα χώρο για 3.000 παιδιά, στο οποίο θα συμμετέχουν 3.000 παιδιά και ξέρω εγώ πόσες χίλιες και 250 περίπου ακαδημίες, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και την προσπάθεια που χρειάζεται για να διεκτερωθεί και να ολοκληρωθεί η διοργάνωση. 3.000 παιδιά στο γήπεδο, κύριε Κωνσταντίνου, θα έχουν το μυαλό τους στο γήπεδο, θα έχουν και το μυαλό τους εκτός γήπεδου, θα υπάρχουν εκεί σκάουτερ να τους βλέπουν. Η ιστορία από το δικό σας τουρνό μας έχει διδάξει ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που εντυπωσίασαν σκάουτερ και τους είδαμε να δοκιμάζονται στο εξωτερικό. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που επιχειρούμε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να ενσωματώσουμε στο τουρνουά μας και να δώσουμε το κίνητρο στα παιδιά που έρχονται κάτω για να αγωνιστούν. Και όντως είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, μέσω των διαφόρων σκάουτς και ανιχνευτών ταλέντων και διευθυντών ακαδημιών που έρχονται για να παρακολουθήσουν το τουρνουά, δίνεται ευκαιρία στα παιδιά στη συνέχεια μέσω του Cyprus Elite Camp που διοργανώνουμε περί το τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου, να δώσουμε την ευκαιρία σε αρκετά παιδιά να πάνε στο εξωτερικό, να δοκιμαστούν. Και είχαμε πρόσφατα πάρα πολύ ωραία παραδείγματα όπου παιδιά μας εκεί όταν πήγαν άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και κάποιοι από αυτούς αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί, είτε με συμβόλαιο εκπαίδευσης, είτε σε μια προσπάθεια να καταλήξουν κάπου. Θα δώσουμε και φέτος αυτή την ευκαιρία σε αρκετά από τα παιδιά. Και είναι και μια έκκληση προς όλες τις ομάδες της Κύπρου να έρθουν στα γήπεδα να παρακολουθήσουν τα παιδιά, γιατί υπάρχει πλούσιο ταλέντο και είναι η ευκαιρία τους να το δουν εδώ όλο το ταλέντο που υπάρχει στην Κύπρο μαζεμένο, και γιατί όχι να κάνουν το επόμενο βήμα κλείνοντας κάποιους ποδοσφαιριστές που να βαστίζουν στη συνέχεια τις ομάδες τους παιδικές και τις νεανικές.
Μάλιστα. 12 λοιπόν με 15 Απριλίου η μεγάλη γιορτή στην Αγία Νάπα. 3.000 παιδιά, εμείς να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, κύριε Κωνσταντίνου, ίσως και πριν κατά τη διάρκεια του μεγάλου τουρνουά. Σας ευχαριστώ για την στήριξη και την βοήθεια όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι. Απλά πριν να κλείσω, θα ήθελα μεταφέρω ξανά τις ευχαριστίες προς όλους όσους θα συμμετέχουν. Και θα ήθελα να ευχηθώ πως έχουμε μια διοργάνωση αντάξια της μέχρι τώρα προσπάθειας που γίνεται και να ευχηθούμε και να ελπίζουμε ότι όλοι μας θα συμπεριφερθούμε με τον ανάλογο τρόπο, τιμώντας έτσι και το τίμιο παιχνίδι αλλά και σε επόμενη το άθλημα γενικότερα, ούτως ώστε τα παιδιά να έχουν ένα πραγματικά τετραήμερο ψυχαγωγία ασκέδασης και απόλαυσης, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά γενικότερα. Μάλιστα, αυτός είναι και ο στόχος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.